Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο άλλο θρίλερ, αυτό γύρω από την αναβολή της δημοσιοποίησης της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία, που ανακοινώθηκε και επισήμως σήμερα, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες εξηγήσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο λόγος της καθυστέρησης έχει να κάνει με διορθώσεις που ζήτησε να γίνουν στο περιεχόμενο της έκθεσης η Αθήνα. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου άσχετη και με το ταξίδι μυστήριο, το ταξίδι αστραπή που έκανε ο Γιάννης Τουρνάρας χθες στο Παρίσι, στο οποίο, όπως αποκάλυψε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις, συναντήθηκε με την Κριστίν Λαγκάρντ και τον Πολ Τόμψεν. Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λύθηκε τελικά το μυστήριο του ταξιδιού αστραπή του Γιάννη Τουρνάρα στο Παρίσι. Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ταμείου, Τζέρι Ράις, ο Υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε στην πόλη του Φωτός με την Κριστίν Λαγκάρντ και τον επικεφαλής της αποστολής του Ταμείου στην Ελλάδα, Πολ Τόμψεν. Λίγο μετά και ο ίδιος ο Γιάννης Τουρνάρας επιβεβαίωσε το ραντεβού στο Παρίσι, δίχως να αποκαλύψει το ακριβές περιεχόμενο. Το ίδιο φιδωλό στα λόγια του για το περιεχόμενο της συνάντησης ήταν και ο κύριος Ράις κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των εκπροσώπων του τύπου στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Δεν έχω να σας δώσω καμία πληροφορία για το τι συζητήθηκε. Δεν είναι ασυνήθιστο για τη διεύθυνση του Ταμείου να κάνει συναντήσεις με υπουργούς οικονομικών. Δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο. Ο Τζέρι Ράις ρωτήθηκε και για την αναβολή της δημοσίευσης της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πρόοδο της οικονομίας, απαντώντας ότι αυτό οφείλεται σε εσωτερικό ζήτημα του Ταμείου. Πρόκειται για διαδικαστικό εσωτερικό ζήτημα. Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, ο κύριος Ράις έκανε την επισήμανση ότι η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από το να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις αγορές. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιοποίηση της έκθεσης μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα, καθώς στην συνάντηση της Τρίτης η ελληνική πλευρά έκανε παρατηρήσεις και ζήτησε διορθώσεις στο περιεχόμενο της έκθεσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τις 20 παρατηρήσεις της ελληνικής πλευράς, μόλις 4 έγιναν αποδεκτές. Η έκθεση, όπως και η αναλυτική παρουσίασή της από τον Πολ Τόμψεν, είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα, δίχως να έχει προσδιοριστεί ακόμη ακριβή ημερομηνία. Θα συνδεθούμε τώρα πάλι με τον Γιάννη Τζούνο, γιατί με ενημερώνουν πως πριν από λίγα λεπτά είχαμε μία αντίδραση του Γιάννη Τουρνάρα στην αντίδραση της Κομισιόν για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων. Τι ακριβώς λέει, Γιάννη? Ναι, και την ανησυχία την οποία εξέφρασε η Κομισιόν. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και απάντησε. Κακώς εκδήλωσε ανησυχία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ό,τι επιτέθηκε στην Ελλάδα επιτέθηκε με το αίσθημα ευθύνης της κυβέρνησης, των βουλευτών που τη στηρίζουν και κυρίως με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Πριν από ένα λεπτό η απάντηση του κυρίου Τουρνάρα στην αντίδραση της Κομισιόν. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη.